Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ταΐζει τα χαριτωμένα δελφίνια που εκπαιδεύονται στο Βλαδιβοστόκ. Στο μυαλό του όμως υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των πιο έξυπνων θηλαστικών στον πλανήτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, 5 δελφίνια πρόκειται να καταταγούν στο ρωσικό ναυτικό. Τα ρινοδέλφινα, όπως ονομάζεται η ράτσα τους, είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου από το ρωσικό αλλά και το αμερικανικό ναυτικό σε μυστικές αποστολές. Αυτό που μπορούν να πετύχουν με την κατάλληλη εκπαίδευση είναι να γίνουν οι καλύτεροι κατάσκοποι. Με την εξαιρετική τους ακοή μπορούν να ανιχνεύσουν υποβρύχιες νάρκες ή δίτες σαμποτέρ ή ακόμη και να εντοπίσουν τη θέση εχθρικών υποβρυχίων. Το ρωσικό ναυτικό έχει θέσει αυστηρά κριτήρια για τα δελφίνια στρατιώτες που θα καταταγούν. Θα πρέπει να είναι νεαρής ηλικίας, να μην έχουν κανένα απολύτως σημάδι στο δέρμα τους και να έχουν τέλεια δόντια. Το Υπουργείο Άμυνας μάλιστα πρόκειται να πληρώσει $5,000 για το καθένα. Την ίδια στιγμή, βέβαια, φιλοζωικές οργανώσεις και ειδικοί αντιδρούν σε αυτό το σχέδιο, θεωρώντας ότι τα ζώα υφίστανται βασανιστήρια κατά την εκπαίδευσή τους. Τα δελφίνια στρατιώτες θα πρέπει να παραδοθούν στις αρχές της Σεβαστούπολης στην Κρυμαία, όπου βρίσκεται το Κέντρο Εκπαίδευσης Ζώων για Στρατιωτικούς Σκοπούς από το 1965.